Τα πάνω κάτω στο θέμα των αποδείξεων θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Ακόμη οι δανειστές έχουν βασικές αντιρρήσεις, ωστόσο όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου η κατάθεσή του. Ο πλέον μέσω του πλαστικού χρήματος θα πρέπει οι φορολογούμενοι να χτίζουν το αφορολόγητο. Από τη στιγμή που θα ισχύσει, μέχρι τη στιγμή που θα ισχύσει, θα ισχύουν οι αποδείξεις που θα έχουν μαζέψει από τα καταστήματα. Από εκεί και πέρα θα είναι υποχρεωτικό το πλαστικό χρήμα. Θα πηγαίνουν οι φορολογούμενοι στις διάφορες επιχειρήσεις που ψωνίζουν και θα ψωνίζουν με την κάρτα. Για το 2016 όλα δείχνουν ότι θα ισχύσει το μεικτό σύστημα για το χτίσιμο του αφορολογήτου, που σημαίνει και χάρτινες αποδείξεις και μέσω πλαστικού χρήματος. Πλέον σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα μπαίνουν μηχανάκια POS, όπου λόγω της αύξησης του τουρισμού όλοι πληρώνουν με την κάρτα. Βέβαια, μέσα στις αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολόγητου ακόμα είναι άγνωστο αν θα μπουν οι ΔΕΚΟ και κάποιες άλλες δαπάνες. Αυτό θα το δούμε με την κατάθεση του νομοσχεδίου. Και όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο αριθμό των αποδείξεων θα έχουν έξτρα φόρο από 22 έως 45%. Χαράτσι, λοιπόν. Χαράτσι. Ως 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα θα ζητείτε να καλύπτετε το 10% σε πλαστικό χρήμα. Από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα ζητείτε να καλύπτετε το 15% σε πλαστικό χρήμα. Από 20.001 έως 40.000 ευρώ θα ζητείτε να καλύπτετε το 20% σε πλαστικό χρήμα. Και πάνω από 40.000 ευρώ θα ζητείτε να καλύπτετε το 30% σε πλαστικό χρήμα. Το πρόβλημα δεν είναι για το πόσο θα χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα. Οι υπερήλικες που έχουν μάθει μέχρι σήμερα να πληρώνουν μετρητά, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουν το πλαστικό χρήμα. Γιατί κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν αφήνουν ούτε ευρώ μέσα στις τράπεζες και ό,τι αγοράζουν και ό,τι παίρνουν το παίρνουν κατευθείαν μετρητές. Αυτό σημαίνει πως όσοι δεν έχουν αποδείξεις με τη χρήση πλαστικού χρήματος θα πληρώσουν πρόστιμο 22% έως 45%, όσο είναι δηλαδή και οι φορολογικοί συντελεστές. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερώτημα είναι ποιες δαπάνες τώρα θα λογίζονται για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Άγνωστο επίσης παραμένει εάν θα ισχύσουν στις δαπάνες οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, καθώς μέχρι τώρα αυτές οι αποδείξεις δεν ισχύουν.